Και βεβαίως ευχαριστώ και τον Δικηγορικό Σύλλογο της Λάρισας, γιατί τα θέματα τα οποία διαπραγματευόμαστε και τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό κατεξοχή νομικά ζητήματα. Και οι δύο συνθήκες και η συνθήκη των Σευρών είναι μια κορυφαία συνθήκη, ίσως είναι η μεγαλύτερη ελληνική διπλωματική επιτυχία στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όσο όμως και η αναθεωρητική συνθήκη της Λοζάνης που ήρθε να αντικαταστήσει την προηγούμενη συνθήκη των Σευρών. Οπότε, έτσι συζητώντας για όλα αυτά τα οποία και είμαστε ίσως πάρα πολύ τυχεροί που 100 χρόνια μετά, τουλάχιστον οι Μητρασιάτες και οι Πόντιοι κρατούν ζωντανή μια ιστορική μνήμη. Μια μνήμη που δυστυχώς έχει χαθεί από τη συλλογική μνήμη του σύγχρονου ελληνισμού. Και είναι πραγματικά θλιβερό αυτό και θα πρέπει να μας απασχολήσει, ίσως και να δώσουμε και απαντήσεις στο γιατί. Πώς είναι δυνατόν εκείνη η περίοδος που είναι η σημαντικότερη περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας μετά το 1830 που ιδρύεται το ελληνικό κράτος, είναι τόσο πολύ παραγνωρισμένη, ενώ συνδέεται με το τέλος ουσιαστικά εκείνης της εκατονταετίας μετά το 1821 της εθνικής ολοκλήρωσης θα λέγαμε αφενός. Από την άλλη είναι η απαρχή της συγκρότησης του σύγχρονου ελληνικού κράτους και κοινωνίας. Το 1922 συγκροτηθήκαμε ως κοινωνία, όταν πλέον τελειώσαν τα εξωτερικά ζητήματα, όλοι οι διασωθέντες Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έρχονται στα όρια τα οποία είναι ελεύθερα και μαζί με τους πολύμορφους ελλαδικούς πληθυσμούς, πολύμορφοι είναι και οι πρόσφυγες, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία και του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 40, διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία που είμαστε όλοι εμείς, που πια είμαστε μια ομογενοποιημένη κοινωνία, όμως δεν ομογενοποιηθήκαμε τόσο εύκολα και τόσο ανώδυνα.